την διαμαρτυρία που είχαμε στην Καλαβασό. Αυγερινέ, καλημέρα και πάλι. Καλή σου μέρα και πάλι, Νικήτα. Το είπαν και το έκαναν. Και αφού αποφάσισαν προημερών ομόφωνα ότι θα κλείσουν το ενεργειακό κέντρο, οι κάτοικοι των 9 κοινοτήτων προχώρησαν σήμερα σε εκδήλωση διαμαρτυρίας. Οι κοινότητες της περιοχής του Βασιλικού Μέτρου Αντίδρασης για την εγκατάσταση των εργοστασίων ασφάλτου στη βιομηχανική περιοχή της Καλαβασού. Συγκεκριμένα, Νικήτα, δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στην περιοχή και απέκλεισαν την πρόσβαση προς το ενεργειακό κέντρο Βασιλικού σε δύο σημεία ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Οι κάτοικοι των 9 κοινοτήτων της περιοχής, κρατώντας πανό που ανέγραφαν όχι αλλημόνηση στις κοινότητες μας, κύριε Καδί, ούλα χαλάλη σου, όχι άλλα εργοστάσια στην περιοχή μας, φώναξαν για την απόφαση εγκατάσταση των εργοστασίων ασφάλτου στην περιοχή, επισημένοντας πως σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπουν κόμματα, αλλά θα δουν τους ανθρώπους που θα σταθούν δίπλα τους και θα τους βοηθήσουν. Η εκδήλωση, αν και προκάλεσε μικρό κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή, έληξε ειρηνικά, Νικήτα. Ωστόσο, να σου πω ότι τις αποφάσεις των ομόφωνη απόφαση των κοινοταρχών των 9 κοινοτήτων είναι και να μην μιλήσουν με οποιοδήποτε τεχνοκράτη είναι εκ μέρους της κυβέρνησης. Αρνούνται να μιλήσουν με οποιοδήποτε, Νικήτα, και προχωρούν σε νέες κινητοποιήσεις, τις οποίες θα ληφθούν σε νέα συνεδρία των κοινοταρχών των 9 κοινοτήτων. Μάλιστα, να δούμε τις δηλώσεις. Ακόμα συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας όπως είχαμε μπει και υποσχεθεί και στους κατοίκους μας και προς τους εαυτούς μας ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούμε. Θεωρούμε ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Όπως είδατε προηγουμένως κάτω είναι όλα η βιομηχανία, βαριά βιομηχανία της Κύπρου εδώ στην περιοχή μας. Επιμένουμε σε μια μελέτη συσσωρευτικότητας την οποία το κράτος αρνείται να κάνει και αυτό μας δίνει το δικαίωμα να αμφιβάλλουμε ότι τα εργοστάσια αυτά θα δουλέψουν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και δεν θα υπάρχει μόλις. Εξάλλου δικαιώνημα και η απόφαση του Ανωτάτου, η οποία ήταν ξεκάθαρη. Και τώρα έρχονται τρία ασφαλτικά, το οποίο σας παρακαλώ διαβάστε απλώς την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Δηλαδή, κοινή λογική για ασφάλεια υγεία. Δηλαδή, στο Γέριν και στο Δάλι, στο Σταυροβούνι και στις κοινότητες που φεύγουν ή δεν έγιναν εκεί, για ευνόητους λόγους, για ασφάλεια, υγεία, ευημερία. Εδώ, σε 9 κοινότητες δεν ισχύουν αυτοί οι νόμοι.